Λοιπόν, για να δώσουμε μια συνέχεια στο θέμα των παραγωγών σε αυτό το σκέλος, Κώστα, στην περιοχή της Ορδέας όμως, ναι, στους πύργους. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, είναι και η ζωή που συνεχίζεται και που με τις μετεωρολογικές συνθήκες και με την πτώση της θερμοκρασίας, κάποιοι άνθρωποι πραγματικά είναι σε δύσκολη θέση. Μάλιστα, πολλοί κάνουν λόγο για υψηλό ποσοστό στις ζημιές λόγω του παγετού. Πάμε λοιπόν στην περιοχή της Εορδέας, στην κοινότητα Πύργων. Θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Δημήτρη Σαμπακίδη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς, αληθώς ο κύριος πρόεδρε. Τι γίνεται εκεί με τον παγετό των προηγούμενων ημερών? Έχουμε πράγματι και στο βαθμό που αυτό διατυπώθηκε υψηλό ποσοστό ζημιάς στα πρώιμα κεράσια? Δυστυχώς, κύριε Μαυρίδη, ήδη έχουμε την πρώτη εικόνα από τον παγετό της 16ης Τετάρτου, το βράδυ κυρίως. Πραγματικά, με βάση και τις εκτιμήσεις των παραγωγών, που είναι έμπειροι, ξέρουν περίπου τι γίνεται, ειδικά στις πρώιμες ποικιλίες κερασιών, σε ποικιλίες όπως η Γκόρντια, οι Φεροβίες, το ποσοστό παγετού φτάνει από 70 έως και 80%. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά. Τεράστια ζημιά. Με πολύ καλή απεικόνηση της πραγματικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο τα κεράσια, ξέρετε. Έχουμε και την πρώτη εικόνα και από τα μήλα. Λίγο πιο καθυστερημένα, αλλά και εδώ τα ποσοστά, πάντα με έμπειρους παραγωγούς, κυμαίνονται από 60 έως 70%. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Πάντως, κύριε Σαμπακίδη, μιλάμε για ζημιά στη ζημιά. Δηλαδή, θυμάμαι ότι η ευρύτερη εκεί περιοχή έχει αντιμετωπίσει πολλές ζημιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, με τα χαλάζια, με τον παγετό τώρα, και συσσωρεύονται τώρα ζημιές εκεί για τους ανθρώπους. Αυτό, κύριε Χριστόδουλο, είναι μια πραγματικότητα. Ο Γαϊτάνης, ο Απόστολος. Ναι, ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Πραγματικά, τα τελευταία χρόνια έχουμε ζημιά πάνω στη ζημιά. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία των ίδιων των παραγωγών. Οι υποχρεώσεις τρέχουν και οτιδήποτε έχουμε που έχουμε τα ζητήματα με τον κορονοϊό και όλα αυτά που γνωρίζει όλη η Ελλάδα, έχουμε και τα δικά μας ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν παραγωγές και καθαρά βιοποριστικά ζητήματα, που και αυτά στην γενικότερη ψυχολογία λειτουργούν αρνητικά. Έχουν γίνει αναγγελίες, έχουν έρθει, περιμένετε να έρθουν εκτιμητές? Ναι, βέβαια. Είχαμε από την ΕΛΓΑ επίσημη και αποδοχή αναγγελίας. Ήδη η παραγωγή έρχονται και μέχρι και την επόμενη Τετάρτη θα μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις ζημιάς σπιτικής παραγωγής, με ζημιογόνο αίτιο πάντα βέβαια τον παγετό. Και μπορούν και ήδη έρχονται οι παραγωγοί και συμπληρώνουν τις αιτήσεις για την ζημιά που εκτιμούν οι ίδιοι ότι έχουν πάθει. Εδώ τώρα θέλει και μία πίεση και από εσάς και από τους παραγωγούς προς το πολιτικό, αν θέλετε, σύστημα της Δυτικής Μακεδονίας, στο Δήμο, στην περιφέρεια, στους βουλευτές. Έτσι, να υπάρχει μία πίεση για να τρέξουν και γρήγορα οι διαδικασίες, δηλαδή να πάρουν και οι άνθρωποι λίγο γρήγορα αυτά τα χρήματα, βάζοντας μέσα και την κρίση του κορονοϊού, σωστά? Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Πραγματικά, γιατί όπως είπαμε και πριν, ζημιά πάνω στη ζημιά, τα περιθώρια πλέον, θα έλεγα, δεν υπάρχουν περιθώρια. Και θα ήθελα πραγματικά εδώ, και πιστεύω ότι θα έχουμε τη συνδρομή, την αρρωγή του πολιτικού προσωπικού της περιοχής μας, για να έχουμε πολύ σύντομα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα κλιμάκια των γεωπόνων που θα εκτιμήσουν και όλα όσα ο ΕΛΓΑ ξέρει πολύ καλά ότι θα κάνει. Αλλά οι χρόνοι δεν πρέπει να είναι αυτοί που παλαιότερα γνωρίζαμε. Πρέπει να συντομευτούν. Τώρα, με την ευκαιρία της κουβέντα μας, κύριε Πρόεδρε, επειδή κάνατε και τουλάχιστον δύο φορές αναφορά στον κορονοϊό, λόγω κορονοϊού είχαμε και μια ματέωση, αναβολή, δεν ξέρω τι ακριβώς, του μνημοσύνου του ετήσιου προς τους συμπατριώτες σας από τους πύργους στο ολοκαύτωμα των 355. Ακριβώς, κύριε Μαυρίδη, ακριβώς. Που 23 του Απρίλη θα έπρεπε να κάνουμε το ετήσιο μνημόσυνο. Σαν χθες ήταν. Αυτά τα φρικτά γεγονότα συνέβησαν σαν χθες, 23 Απριλίου, ξημερώματα του Αγίου Γεωργίου. Είναι η πρώτη φορά μετά από 76 χρόνια που δεν μπορούμε να τελέσουμε το μνημόσυνο με τη γνώριμη μορφή του. Τις εκδηλώσεις, την παρουσία πολιτικών, στρατιωτικών. Αλλά σκεφτόμαστε, εάν θα λειτουργήσει η Εκκλησία μας,
την επόμενη Κυριακή να κάνουμε ένα ταπεινό, λιτό κόλυβο και να τελέσουμε έστω και με αυτή τη μορφή ακόμη δέηση για την ανάπαυση των αθώων αυτών θυμάτων των πύργων. Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Και νομίζω για να μην υπάρχει και συνωστισμός, εσείς ως πρόεδρος του χωριού και ο ιερέας του χωριού αρκούν για να στείλουν το συμβολικό. Μια λιτή εκδήλωση μνήμης. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και στους παραγωγούς. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλο τον κόσμο ο αναστηθής Χριστός μας να κάνει πιο ισχυρές, να δώσει δύναμη στις ελπίδες μας για ένα πιο αισιόδοξο αύριο. Πάντα με υγεία. Να είστε καλά, Πρόεδρε.